τροπολογία που κατέθεσα αφορά τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις του άρθρου 17α παράγραφος 8 εδάφιο α του νόμου 2523 του 97 και του άρθρου 2 παράγραφος 5 εδάφιο α του νόμου 4022 του 11. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές που ισχύουν, ο ανακριτής, ο εισαγγελέας εγκλημάτων κατά της διαφθοράς και οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορείο ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους, χωρίς να υπόκεινται σε περιορισμούς της νομοθεσίας, περιφορολογικού, τραπεζικού και άλλου απορρίτου. Αυτές οι διατάξεις ισχύουν ήδη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις διατάξεις που σας διάβασα, οι παραπάνω εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν πρόσβαση. Με την προτινόμενη τροπολογία και κάτω από πολύ αυστηρές διατάξεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, η πρόσβαση αυτή μπορεί να γίνει και χρήση για την παραπομπή και τη δίκη. Για να συμβεί αυτό και προκειμένου να προασπιστούν οι βασικές δικαιοικές αρχές του νομικού μας πολιτισμού, θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη δικαστική απόφαση που θα αιτιολογεί πλήρως ότι η βλάβη που προκαλείται με την κτήση αυτού του υλικού που σας είπα πριν είναι σημαντικά κατώτερη κατά το είδος, τη σπουδαιότητα και την έκταση από τη βλάβη τον κίνδυνο που προκάλεσε η ερευνόμενη πράξη. Δηλαδή, και επειδή πάντα μιλάμε για κακουργήματα, εάν ένα κακούργημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα είναι αφελές να μην ερευνηθεί. Δεύτερη προϋπόθεση, η απόδειξη της αλήθειας θα ήταν χωρίς τη χρήση αυτού του υλικού που προανέφερα αδύνατη. Και τρίτον, η πράξη με την οποία αποκτήθηκε αυτό το αποδεικτικό μέσο δεν προσβάλλει την ανθρώπινη αξία. Νομίζω ότι έχουν τεθεί όλες οι διασφαλίσεις. Απλώς επεκτείνει τη δυνατότητα διερευνήσεως πολύ σημαντικών υποθέσεων. Είναι απολύτως σύμφωνη με την ομολογία του Αρείου Πάγου και απλώς έρχεται να συμπληρώσει. Θεωρώ ότι όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου θα την κάνουν δεκτή. Δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτήν την τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.